Εάν δεν ήμουν αυτός που ήμουνα. Συγγνώμη. Θέλω να πω δύο λεπτά, με συγχωρείς. Να πω δύο λόγια, θέλω να μισέσω μια σέση. Λοιπόν. Εάν δεν ήμουν αυτό που ήμουνα, θα έλεγα αυτό που είπε ο συνάδελφος ο Δήμαρχος, ότι θα τα καλύψω εγώ τα έξοδα της αύξησης και θα ήμουν καλός. Σε αυτιά κάποια στιγμή, αλλά θα έρχονταν η ώρα που θα ήμουν ψεύτης. Λέω λοιπόν το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι δύο πράγματα. Πρώτον, θα πρέπει... Εδώ είναι καφενείο. Πρώτον, θα πρέπει να επιβιώσει η ΒΜΕ και δεύτερον, να πάρετε τα λεφτά σας. Πρώτον, να πάρετε τα λεφτά, να επιβιώσει η ΒΜΕ. Να ξαναπεί μέσα να δούμε τι κάνει. Αναπολύτη τη εταιρεία. Δεν είναι αναπολύτη τη εταιρεία. Θα πάει για αναπολύτη λειτουργία τη εταιρεία. Οφείλω να σα πω ένα πράγμα. Ότι στο διοικητικό συμβούλιο που αποφάσισε η σημερινή δημοτική αρχή, απέκλεισε την μειοψηφία. Όχι εμά. Εμεί είπαμε όποιο θέλει να μπει στο διοικητικό συμβούλιο. Είτε από το κριτικό, είτε από την Ιδρύ, είτε από το Μιλονά. Αποφάσισαν τριμελέ συμβούλιο, το οποίο κανεί από εμά δεν είναι, δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Και όταν πήγαμε να ρωτήσουμε, δεν μάθαμε. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός που είναι η μετατροπή της σε ανώνυμη εταιρεία. Έπρεπε να γίνει, καλώς έγινε. Θεωρώ ότι ο Νίκος και το Διοικητικό Συμβούλιο που υπήρχε. Συγγνώμη, παιδιά, αναβολή για την επόμενη Παρασκευή 7.30 ώρα. Πρόεδρε, θα αποφάσισε το έρθει το δέντρο σήμα τώρα. Κάτσε να το λέξω. Σε δάχτυλο, Νίκο. Δείξτε σε ρασμό στο σώσιμο. Νίκο, να μην αποφασίσει μια δράση. Σε παρακαλώ, κατσικά. Για να κλείσω αέρα. Νίκο, να μην μέσω και να φύγετε. Να φύγω και να φύγετε. Παιδιά, Νίκο. Να φύγει. Βγες έξω να πάρεις αέρα, να πάμε μαζί έξω. Πρόεδρε, να πει ότι να φύγω εγώ, να πει ο κύριος με πρόβλημα. Θα το δέσεις εσύ το πρόβλημα. Έτσι. Εγώ έμαθα ότι έχετε συνέλευση εφόσον από την Αθήνα και έμεινα σε κρυμάκια για να φύγω και να ακούσω. Καλά έκανε. Στην Αθήνα έμεινα και ακούω πως άκουσα αυτά τα πράγματα. Καλά έκανε. Επειδή λοιπόν δεν έχω τη δυνατότητα ούτε στο διοικητικό συμβούλιο, σαν δημοτικό σύμβουλο να μιλήσω, ούτε πουθενά, και αν έρθω και στην επόμενη, πάλι αυτό θα γίνει, και ο Δήμαρχος να είναι εδώ, μόλις αρχίσω να μιλήσω, θα πει να φύγει. Ο Νίκος θα φύγει. Δύο πράγματα θα σας πω και θα φύγω. Για να συνεχίσετε να μην παρεξηγηθεί και ο Νίκος. Δεν παρεξηγούμε, Γιώργο. Εντάξει. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα που είναι τα λεφτά τα δικά σας. Από τη στιγμή που η εταιρεία έγινε ανώνυμη εταιρεία, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Η ανώνυμη εταιρεία δεν είναι πρόσωπο η Αφροδίτη. Που πάει και πιάνει τον Παναγιώτη και τον πιέζει να της δώσει τα λεφτά που τον προμήθευσε. Είναι ανώνυμη εταιρεία, δεν έχει πρόσωπο. Ζητούμε τα λεφτά σε αυτούς που δώσαμε το προϊόν. Άρα το πρώτο που είπε ο Πρόεδρος ότι δεν θέλουμε να πάμε να πιέζουμε τους συμπολίτες μας, δεν τους πιέζετε εσείς ένας-ένας προσωπικά, τους πιέζει ένα ανώνυμο πρόσωπο το οποίο είναι η ανώνυμη εταιρεία. Έτσι και η οποία πρέπει να εισπράξει αυτά τα οποία είναι δεδομένα. Το αφήνουμε για Έχουμε το δεύτερο που είναι επίσης σημαντικό και πολύ μεγάλο που να έχετε στο μυαλό σας. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σημαίνει ότι και εσείς και ο Δήμος, όλη η κοινωνία δηλαδή, και εμείς ως Δήμος, αν πούμε ότι είμαστε Δημοτικοί Σύμβουλοι και εμείς και πέφτει λόγος και σε εμάς, θα βάλουμε 70 χιλιάρικα, τα ψηφίσαμε. 65. Δεν θυμάμαι, 65-70, εσείς θα βάλετε τα υπόλοιπα. 60. Γιατί να βάλετε. Παναγιώτη, αυτό είναι η αποφασή του, το είπε. Ναι, αλλά προηγουμένως σας είπε κάτι το παιδί. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι δεν δεχόμαστε. Σωπάμε γιατί δεν την πονάνε τη. Αυτό θέλω να καταλήξω. Αν δεν πάρουμε πλειοψηφία εμείς. Εάν λοιπόν σε αυτή τη λογική του 75 ή 70 ο Δήμος και 60 ή 55 οι μέτοχοι, σημαίνει ότι από τα λεφτά που δεν έχετε πάρει πρέπει να βάλετε. Άρα ένα ποσό πρέπει να κρατήσει η εταιρεία χωρίς να σας το αποδώσει για να έχει δεδομένο ότι θα έχει λεφτά. Είναι κατανοητό. Αυτά τα ξέρουμε. Λοιπόν, εάν υπάρχουν 128.000 έξω, εάν υπάρχουν 128.000 έξω, αυτή την πρόταση που θέλω να κάνω προς τον Νίκο. Νικόλα, συγγνώμη. Εάν ήταν 128.000 έξω, εγώ δεν ξέρω πόσα είναι, να δεσμευτούμε και εμείς, για να μην λένε ότι η αντιπολίτευση μπορεί να λέει κάτι άλλο, να βάλει ο Δήμος όλα τα λεφτά της αύξησης. Παιδιά, κάνει νύχτα. Κάτσε λίγο. Κάτσε να ακούσει την πρότασή μου. Μάμα, θα την. Κάτσε, να ακούσει την πρότασή μου. Γιατί μεταφέρει, κάτσε. Δύο λεφτά. Κάτσε δύο λεφτά. Δεν αναλαμβάνει πράγματα που δεν είναι δικά σου. Δεν πρόεδρε. Μόνο αποφασίσει και λε. Λοιπόν, η πρόταση λοιπόν προ τη Δημοτική Αρχή. Για να μην υπάρχει πρόβλημα και πρόβλημα. Γεια σα, να μην τον ακούσει. Γεια σα, παρακαλώ. Γεια σα, να πάρει το βαρό αέρα. Α πει ότι θα πει και ένα μετά μέσα. Δεν θέλω. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να έχει ταμιευτεί από το Δήμο και η ΒΜΕ να χρωστά στο Δήμο τα λεφτά που είναι να δώσει εσάς.
Δηλαδή ο Δήμος αυτή τη στιγμή έχει ταμείο 125 χιλιάρικα, ελπίζω να τα έχει δηλαδή, που είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που πρέπει να γίνει μέχρι τις 31. Να κάνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, να εξοφλήσει εσάς και να έχει να λαβαίνει το ταμείο και να μην πάρετε από αυτά τα λεφτά. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τα 75 χιλιάρικα που έχει να βάλει ο Δήμος να τα βάλει, να πληρώσει εσάς και όταν πάρει τα λεφτά από το μέλλον, τα κρατήσει επιμέλεια. Όχι αυτή την εποχή. Δεν γίνεται. Παναγιώτη, δεν υπάρχει άλλη λύση για να εισπράξετε λεφτά. Τα λεφτά στο Δήμο υπάρχουν και είναι ζεστά. Ας τα αποδώσει στη ΒΜΕΛ και το Διοικητικό Συμβούλιο προσωρινό ή μόνιμο ποιο είναι να τα διαχειριστεί έτσι ώστε να πάρετε τα λεφτά τώρα. Δεν υπάρχει άλλη διαχείριση. Διαφορετικά. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλη διαχείριση. Δεν νομίζω. Τουλάχιστον χάσουμε αυτά. Μα είχε υποσχεθεί ότι την φορά θα τα μαζεύει όλα. Δεν υπάρχει μισό. Τα πάλι το είπε. Τώρα προτιμούμε όμω το όσο έχει. Να μην κάνει εργοστάσιο. Το εργοστάσιο λοιπόν για να κλείσω εδώ. Για να κλείσω εδώ μέχρι τον Αύγουστο. Τουλάχιστον, οι πληροφορίες μου από το Υπουργείο Γεωργίας και από το πρόγραμμα Παλτατζής είναι ότι δεν έχει περάσει καν τη γνωμοδοτική. Που σημαίνει. Που σημαίνει ότι ο δρόμος είναι ακόμα πολλής για το εργοστάσιο. Έτσι. Εάν δεν έχει περάσει. Εγώ σας λέω ότι ξέρω από το Υπουργείο Γεωργίας. Τα λεφτά γιατί τα θέλουμε για 125.000, την αύξηση με το δημοτικά φάρμακα. Γιατί. Απαιτείται από το πρόγραμμα. Απαιτείται από το πρόγραμμα. Για να δούμε. Άρα λοιπόν, η μόνη λύση είναι να κάνει την αύξηση ο Δήμος που θέλει να κάνει, να βάλει τα λεφτά, να πληρώσει εσάς και ας λαβαίνει εκείνος από τους. Μόνο αν έχουμε εμείς την πλειοψηφία. Θα πάρει φυλακή. Δεν πήρα τώρα να λέω το VPR και βάλε το δήμαρχο πάνω. Κοίτα σου. Να βγάζουμε ένα στο Διοικητικό Συμβούλιο, να παίρνει αποφάσεις. Μην ανοίγεις άλλες πληγές, διότι θα θυμίσω κάτι άλλο που είπε, γιατί εγώ είμαι γλωσσάς και τα λέω, ότι ο Δήμος θέλει να κατέβει και κάτω από το 50%. Ανέβηκε όμως από το 50% στο 52%. Να κάνουμε να πάει στο 48%. Μα αφού ανέβηκε από το 51% στο 52%. Να κατέβει. Να μας ρωτήσει όλοι, να ψηφίσουν. Αυτό είναι η δημοκρατία. Να φύγω γιατί μου φαίνεται ότι παραγώ μια κουβέντα την όλη η συζήτηση. Λεφτά δεν υπάρχει. Τέλος. Η πινακίδα έχει πληρωθεί που πήγε στον Ινοπότη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Κάμε τα πρόλα. Πληρώθηκε. 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 Πληρώθηκε.